Οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν νέα επίθεση με ντρόουν κατά τη Μόσχα και έπληξαν εργοστάσιο οπτικών και μηχανικών προϊόντων στη βιομηχανική ζώνη τη πρωτεύουσα, στο προάστιο Σεργίε Πόζαντ. Η έκρηξη ήταν κυριολεκτικά τεραστίων διαστάσεων και τουλάχιστον επισήμω τραυματίστηκαν 11 άτομα. Η Ρωσία αρνείται πω έγινε επίθεση από Ουκρανικά ντρόουν, αλλά όλε οι αναφορέ συμπίπτουν πω όντω πραγματοποιήθηκε μια τέτοια επιχείρηση από του Ουκρανού. Άλλωστε, λίγο πριν την έκρηξη, η ρωσική εράμινα είχε καταρρύψει δύο ουκρανικά ντρόουνς. Σε ό,τι αφορά την επίσημη εκδοχή, οι Ρώσοι αιτεολογούν την τεράστια έκρηξη λέγοντας πως επρόκειτο για ένα εργοστάσιο πυροτεχνημάτων, το οποίο απλώς εξεράγει για άγνωστη αιτία. Βέβαια είναι πρόκειτο για πυροτεχνήματα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποκρύβεται και θα φαινόντουσαν στα βίντεο πολλές δευτερεύουσες εκρήξεις. Το κύμα της έκρηξης προκάλεσε πολλές ζημιές στα κοντινακτήρια και έσπασε τα τζάμια σε διαμερίσματα σε απόσταση χιλιόμετρων από το σημείο της έκρηξης. Σε κάποια από τα βίντεο φαίνονται ακόμα και συντρίμμια που έχουν εκτοξευτεί σε απόσταση χιλιόμετρων.